Πού είσαι εσύ, ρε. Τι γίνεται. Τι κάνεις εδώ, ρε. Πάλι εδώ. Φέρνει μια βόλτα. Σε είδα, κοιτά, τα έχω χάσει. Πού είσαι. Εντάξει, τι αυτό. Το είδα, αλλά δεν έχω κάνει βόλτα ακόμα. Βόλτα θες, προβόνηση. Τι κάνεις εσύ, πού είσαι. Εδώ, κάνω κύκλους, κάνω παράσιτήριας. Πού είναι μουστάκια, τέτοια αυτά. Μουστάκια. Ο αδερφός μου το μουστάκια. Δεν πειράζει. Α, είσαι ο άλλος σου. Τι λέει, ρε φίλε. Εύκολο. Εύκολο. Θέλει λίγο. Κοιτάω, λέω, τι βαλίτσα περίεργη είναι αυτή. Εδώ. Κυκλοφορείς με αυτό. Ναι. Αυτό είναι για να πας μέσα στο μαγαζί. Για να δω. Πάει. Έλα, ρε φίλε. Καίει πολύ ρεύμα. Πω. 45-50 χιλιόμετρο λιγότερο που τρώγω τώρα. Όχι, θέλω να σου πω, στέκεται μόνο το. Όχι, όχι. Δεν στέκεσαι εσύ που πάνε σε αυτό. Τι αυτό λέτε. Σε ισορροπεί μόνο του μπρος πίσω και το ισορροπείς εσύ δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, παιδιά, να μπείτε να δείτε, είναι YouTuber. Αφήστε και το link στην περιγραφή. Εδώ πέρα. Εδώ είναι το κανάλι. Το κανάλι είναι αυτό. Αλλά θα αφήσω και το link κατευθείαν. Έχουμε κάνει και βόλτες με τα παπάκια. Ναι, τώρα ναι, έχουν ναι. Ένα παπί και κάνω trial. Είδα που κάνεις μετατροπή ένα παπί σε εντούρο. Ναι, το έχω το μέσα τώρα. Και λέω είσαι στο μυαλό μου. Ναι. Πολύ ωραία αυτή η μετατροπή. Φτιάξε άμα ήσουν πιο κοντά θα ερχόμουν εγώ στην αποθήκη να κάνουμε μαζί. Φτιάξε ένα εσύ να κάνουμε εντούρο. Να κάνουμε εντούρο με τα παπιά. Πόσο χιλιόμετρο έχει αυτονομία αυτό. 50 περίπου. 55 δηλαδή. Τόσο πολλά. Ναι. Εγώ φαντάζομαι από σωτήρα έρχομαι. Και πόσο τρέχει στον δρόμο. Με αυτό. Ναι. Εγώ πάω 45. Τι λέει, 50, ναι, το πολύ. Εκεί. Μέχρι 45. Και πώς σταματάει αυτό το πράγμα. Αυτό σταματάει με το βάρος. Που θα βάλεις το βάρος. Άμα ναι. Βάλεις το βάρος πίσω, σε φωνάζει. Δεν είναι επικίνδυνο. Όχι. Είναι σαν το ποδήλατο. Όσο επικίνδυνο είναι για το ποδήλατο. Παρόλο που είναι μία ρόδα. Τι λέω, το μαθαίνεις. Τι θα σου ανεβοκατεύω εδώ τα πεζοδρόμια. Για κάνει λίγο επίδειξη, ρε φίλε. Τι να σου κάνω, δεν ας σου κάνω λοιπόν, εδώ. Πολύ περιέργεια. Πάω από εκεί και να. Βίτσα πάει, ε. Ρε του τρελό, ρε. Τι, αιδε. Άμα το μάθεις είναι εύκολο μετά. Ναι, άμα το μάθεις είναι σαν το ποδήλατο. Θέλεις περίπου μια εβδομάδα. Κοίταξε, μέσα σε 2 ώρες. Ναι. Μαθαίνεις να κάνεις αυτό εδώ, να ανεβαίνεις. Πάνω χωρίς να στηρίζεις δεξιά-αριστερά. Αφού το μάθεις αυτό, είναι θέμα πόσο θα κάτσεις πάνω να πας. Με αυτό είσαι πιο άνετα από ότι με ένα σκούτερ πατίνι. Ναι, είσαι πιο άνετα από ότι είσαι με το πατίνι. Πιο ασφαλές. Πιο ασφαλές. Πιο ασφαλές γιατί το πατίνι σου έχει, είναι το μοναδικό μέσο που έχεις και τα δύο χέρια ελεύθερα. Δηλαδή είσαι πάνω και κρατάς κάτι με το χέρι ή οτιδήποτε. Πόσο έχει αυτό. Το συγκεκριμένο, ναι. 1150. Το συγκεκριμένο. Τι μάρκα είναι. Godway, Begonde, βαθιά Κίνα. Όλα αυτά είναι κινέζικα. Πόσο καιρό το έχεις? Το έχω από το Φεβρουάριο. Και το έχω, άμα σου βάλω το κινητό τώρα, 2.500 χιλιόμετρα. 2.500 χιλιόμετρα. Ναι. Όλη μέρα με αυτό. Ναι, μα δεν είναι. Βγαίνεις βουνό, βγαίνεις μονοπάτι. Και δεν έχεις και τη φασαρία. Παλιοί κάγκουρες, μηχανάκια, μηχανές, λοιπόν, όλα κάνουν θόρυβο. Παλιός κάγκουρας. Νέας μονόρροδο, πώς λέγεται αυτό το ηλεκτρικό πράγμα. Ηλεκτρικό μονόκυκλο. 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 Νέας εποχής κάγκουρα. Είσαι ωραίος. Και στα παλιά και στα καινούργια. Ένα, έχει την τρέλα του, κάνεις κανένα κολπάκι ή είναι βαρετό. Θέλει να το μάθεις. Ναι, εσύ τώρα που το ξέρεις. Κολπάκι σιγά σιγά. Έρχονται 3-4 βίντεο, να κάνουμε το ένα πόδι. Ας σου κάνω λίγο μετά ένα πόδι εδώ πέρα. Καθιστός. Όπισθεν, αλλά αυτά θέλουν ναι. Να ασχοληθείς. Θέλω να σου πω κάποιος... Είναι σαν να κάνεις σούζα με το ποδήλατο. Ναι, κάνεις, θέλω να σου πω κάποιος που έχει τρέλα μπορεί να το πάει αλλού αυτό, ε. Ναι, μπορείς, ό,τι θέλεις μπορείς να κάνεις. Ναι. Φυσικά.
Δεν είναι το ίδιο διασκεδαστικό με ένα σκέιτ, γιατί δεν έχουμε υποδομές τέτοιες. Και λάστιχο, τι λάστιχο παίρνει? Υποπαπή. 14 ζάντα έχει. Τώρα έχεις υποπή λάστιχο? Έχει από κάποιο, μηχανάκι. Από σκούτερ. Ναι, ότι είναι. Τώρα γιατί παρεξηγήθηκε, τι κάνει? Όχι, τι γίνεται. Για να καταλάβεις πώς δουλεύει η συντομία, είναι κλειστή η ρόδα. Ναι. Εδώ πάνω υπάρχει ένας αισθητήρας. Ναι. Φαντάσου. Και τι γίνεται, όταν εγώ βάζω το βάρος μου μπροστά, ο αισθητήρας θέλει να μένει πάντα όρθιος. Οπότε δίνει κίνηση, γκάζι, οπ, και φέρνει τη ρόδα στα ίσια. Κατάλαβα. Όταν εγώ φρενάρω, πάει προς τα πίσω, δίνει πάλι γκάζι προς τα πίσω, οπ, φρενάρει. Τώρα που θα την ανοίξω. Πάνω που προσπαθώ στην την κάνω. Τι κάνει, φρενάρει, δεν έχει πρόβλημα. Φρενάρεις. Όσο φρενάρεις, φορτίζεις. Με αυτό εδώ. Α, δεν έχει φρένο. Αυτό, έχει μόνο ηλεκτρικό. Αυτό εσύ τώρα δεν θέλει κάποια άδεια, κάτι. Όχι, τίποτα. Μπορείτε να πάρεις Αθήνα, βαλιτσάκι, στο backpack, για να δω πως κιλά είναι. Πάτα το κουμπάκι από κάτω για να το σηκώσεις. Δεν ξέρω κουμπάκι, πότε να σου το σηκώνω. Περίμενε, πάτα το. Και κράτησε, έτσι, και κράτησε με τότε. Δεν είναι το λες κεφάλι, φίλε. 17 κιλά. 17 κιλά. Κοίταξε τώρα. Φιλάνη. Εδώ πέρα θα το σηκώσω. Κοίτα τη ρόδα. Πάει μπροστά ή πίσω, αντίστοιχα. Όπως εγώ του χαλάω την ισορροπία. Κατάλαβα. Δηλαδή, θα το κάνουμε να σταματήσει. Παίρνει το αλφάδι τώρα αυτό. Ναι. Το κάνεις μπροστά, πάει μπροστά. Το κάνεις. Κάρμπον είναι αυτό. Κάτι τέτοιο. Και το φορτίζει κάθε μέρα. Κάθε βράδυ το φορτίζω. Πόση ώρα κάνει να φορτίσει? 6 ώρες περίπου. 6 δηλαδή, ώρες λιγότερο από 1 κιλοβατόρα το βράδυ και όλη τη μέρα το έχω. Θα κάνω 40 χιλιόμετρα τη μέρα. Δηλαδή πόσο μπορεί να στοιχίζουν τα 40 χιλιόμετρα, φίλε, για να καταλάβω, σε λεφτά. Τα 40 χιλιόμετρα, αν υποθέσουμε ότι είναι τελείως άδειο και πες ότι το φορτίζω από το 0 έως το 100 και έχει περίπου 1 κιλοβατόρα. Έχω πει και σε δικό μου βίντεο πώς το υπολογίζεις ότι έχει 1 κιλοβατόρα. Σε λεφτά, πες πιο απλά, σε λεφτά. Μία κιλοβατόρα στοιχίζει άμα σε πάρουν τηλέφωνο από κάποια εταιρεία και σου λένε έχουμε προσφορά με 0,058 λεπτά, δηλαδή 6 λεπτά του ευρού. Με 6 λεπτά του ευρού, δηλαδή μία κιλοβατόρα, ναι, κάνω 40 χιλιόμετρα. Δηλαδή, εγώ θα σου τσάμπα, πω, δηλαδή, τσάμπα. Ναι, η κιλοβατόρα και 1 ευρώ να έχει. Για να κάνει 40 χιλιόμετρα με μηχανάκι που καίει 2-3%, μόνο και μόνο η βενζίνη είναι παραπάνω. Ναι. Βέβαια αυτό είναι ατομικό μέσο μετακίνησης. Ρε φίλε, αυτό, έχει τίποτα, ούτε δικά, αυτό τώρα εγώ μπορεί να είμαι με το αυτοκίνητο κάπου, το βγάζω και πάω παντού. Εγώ αυτό κάνω πολλές φορές. Ναι. Το έχω στο αυτοκίνητο, το έχω στο συνεπιβάτη, στα πατάκια κάτω. Μα το πατίνι που έχω εγώ είναι πιάνει χώρο, αυτό τίποτα. Το πατίνι πιάνει χώρο, το πατίνι σου έχει δεσμευμένα τα χέρια. Το πατίνι έχει μικρές ρόδες και είναι πιο επικίνδυνες στις λακκούβες. Το πατίνι έχει το εξής κακό, ότι από την πρώτη στιγμή που θα ανέβεις πάνω θα ανοίξεις τέρμα γκάζι και μπορεί να φας τα μούτρα σου εύκολα. Το πατίνι έχει βίδες, έχει αρθρώσεις, έχει φρένα που θέλουν συντήρηση. Αυτό εδώ δεν έχει απολύτως τίποτα. Είναι το μοτέρ, η μπαταρία και η πλακέτα. Ούτε ναι, να τρίξει στον δρόμο, ούτε να σπάσει, ούτε να κάνει την αέρα. Όπως είναι, άμα θες εδώ. Όχι, ρε φίλε, λυπάμαι. Έπεσε. Τι λυπάσαι. Μπα δεν είναι τίποτα. Άμα ήταν πάθει από αυτό, αυτό έχει φάει φάση στούμπες. Το έχεις κάνει απόσβεση τώρα αυτό. Θα το έχεις κάψει σε βενζίνα αυτά όλα. Ναι, ρε. Άμα βάλεις, σου ανοίξουν εφαρμογή. Άμα βάλεις ότι έχω 2.500 χιλιόμετρα μέσα, ναι, και τα 2.500 χιλιόμετρα τα έκαιγα με ρεύμα, επειδή έχω κάνει τη διαίρεση, είναι 40 ευρώ. Αν η κιλοβατόρα έχει 1 ευρώ. Αν εγώ πληρώνω 1 ευρώ την κιλοβατόρα, έκανα 40 ευρώ σε στήχησε 2.500 χιλιόμετρα. Ναι. Ναι. Ενώ το μηχανάκι θα σε στήχησε. Βάλε ότι καίει 2%, 2 λίτρα στο 100 χιλιόμετρα. Τα 2 λίτρα στα 100 στοιχίζουν 4 ευρώ. Άρα από 100 έχει 40, 80, 100 ευρώ ήθελες με το παπί. Σε βενζίνες. Ναι. Και βάλε και θα ήθελες κάθε 2.500 χιλιόμετρα, όπως λέω, 3 λάδια. Αυτό είναι και το ότι το παίρνεις και μαζί, το κάνεις, έχει κάνει άλλα κόλπα τώρα αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό έχει το καλό ότι μετακινείσαι, κάνεις τη δουλειά σου σαν μεταφορικό μέσο. Ότι κάνεις τη διασκέδασή σου, ανεβαίνεις σε ανηφόρες, πας σε μονοπάτια. Άρα μέχρι και τέτοιο πουλάς με αυτό, μούρι πουλάς.
Ναι, γι' αυτό. Δεν σε ρωτάνε όλοι τι είναι αυτό, τι. Ε? Ναι, πάρα πολλές φορές μέσα στην ημέρα, όποτε θα βγω. Ναι. Είμαι από το Φεβρουάριο, κάποιος κάθε μέρα βγαίνω βόλτα, κάθε μέρα θα μιλήσω. Λακκούβες τι κάνει. Λακκούβες το συνηθίζεις. Όταν ξεκινάς να το οδηγάς, εγώ βγήκα χωματόδρομο, αρκετά στο χωματόδρομο, που είναι πολύ σαθρό το έδαφος και τα πετραδάκια και όλα σε κάνουν ανάγκη. Όλα σε κάνουν να χάσει την ισορροπία και το μαθαίνει. Ελά, άλλαξε. Όχι ακόμα. Δύο φόλες έχω πάθει. Στη βροχή τι κάνει. Δεν υπάρχει. Στη βροχή δεν βγαίνει με βροχή. Δεν είναι αδιάβροχο. Υπάρχει μια αδιαβροχοποίηση, αλλά δεν είναι αδιάβροχο. Ηλεκτρικό και βροχή και υγρασία δεν πάνε μαζί. Κατάλαβα. Το αποφεύγει στη βροχή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ο Black Eyed. Είναι ο Βασίλης. Στα Τρίκαλα, φοβερή. Κάνουμε και βιντεάκια ιδιαίτερα και στο, πώς θα λένε, Tinder, πώς θα λένε αυτό. Ποιο? Ένα Tinder. Τι είναι, TikTok. Όχι, ένα άλλο. Ποιο? Μπαίνετε μέσα και πατάς και βγαίνει κάποιος και μετά ξαναπατάς και... Α, καλά, αυτό θα είναι κάποιο chat, κάποια εφαρμογή γνωριμιών, όχι. Κάνετε τις φάρσεις. Δεν έχουμε τέτοια. Ναι, πολλά. Φάση γνωριμιών μόνο έξω, τέτα τέτα. Ναι, φάρσεις, παιδί μου, που κάνετε. Φάρσες. Ναι. Πιάνε κουβέντα. Στο ΜΕ λες εσύ, ναι, όχι ναι. Στο ΜΕ, ναι, στο ΜΕ που μπαίνουμε και κάνουμε κάτι. Πολύ γέλιο. Μπείτε να δείτε, το κανάλι του είναι φοβερή. Αυτά, λοιπόν, φιλαράκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ, είσαι ωραίος. Boom.